Έγινε ένα συμβούλιο με το ΔΣ και αποφασίστηκε από γενού να μην συμμετάσχουμε αυτή τη φορά στις απεργιακές κινητοποιήσεις, γιατί την προηγούμενη απεργία στις 26 του Σεπτέμβρη οι κινητοποιήσεις, το κλείσιμο των καταστημάτων ήταν καθολικό, δηλαδή γύρω στο 90% των καταστημάτων μας είχαν κλείσει. Από εκεί έπειτα όμως όλοι οι υπόλοιποι φορείς και τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά. Αυτό μας προβλημάτισε πάρα πολύ, γιατί εάν δείτε το μήνυμα της σημερινής κινητοποίησης, είναι το εξής. Όλοι μαζί μπορούμε. Αυτό είναι το μήνυμα. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν ισχύει εδώ πέρα τοπικά. Δεν είναι μόνο τα καταστήματα, τα εμπορικά που τους απασχολεί το θέμα με τα μέτρα που πάνε να ψηφιστούν. Αυτό το θέμα, αυτά τα μέτρα αφορούν όλους τους επαγγελματίες. Θα έπρεπε λοιπόν όλοι οι επαγγελματίες να είμαστε όλοι κλειστά. Όλοι να αποτρέψουμε αυτό που πάει να γίνει. Γι' αυτό και αποφασίστηκε ομόφωνα να μην συμμετάσχουμε αυτή τη φορά στην απεργιακή κινητοποίηση που γίνεται. Γιατί δεν τηρείται αυτό το μήνυμα. Το όλοι μαζί μπορούμε. Αυτό δεν τηρείται. Επομένως, η απόφαση ήταν να μην συμμετάσχουμε. Και βέβαια, μετά από αυτή την απόφαση, δεν μπορούμε εμείς να υποχρεώσουμε οποιοδήποτε θέλει να κλείσει το μαγαζί του. Παίρνει μία απόφαση στο ΔΣ, οφείλουμε να το τηρήσουμε, αλλά από εκεί και έπειτα ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει αυτό που θέλει. Το κλείσιμο καταστημάτων πλέον είναι ένα μέτρο το οποίο δεν τραβάει, δεν περπατάει. Χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα. Τα πιο δραστικά μέτρα είναι ας κάνουμε στάσεις πληρωμών. Νομίζω ότι αυτό, αλλά θα πρέπει να γίνει πανελλαδικά αυτό, όχι σε τοπικό επίπεδο. Κάτι πιο δραστικές κινητοποιήσεις. Γιατί θεωρούμε ότι το κλείσιμο των καταστημάτων και το μονομερές κλείσιμο καταστημάτων, αυτό δεν περπατάει καθόλου. Χρειάζονται λοιπόν πιο δραστικές κινητοποιήσεις. Πρέπει να τα βάλουμε κάτω, να συνεργαστούμε όλοι οι φορείς σε τοπικό επίπεδο και έτσι να πορευτούμε, να πράξουμε έτσι. Όλοι μαζί. Όχι μόνο ένας φορέας. Δεν κάνει τίποτα ένας φορέας. Όλοι λέμε ότι πρέπει να πηγαίνουμε όλοι μαζί. Δεν είναι οπότε μας συμφέρει αυτό.